εχθές και εμείς οι κληρικοί και οι λαϊκοί αδελφοί μας παρακολούθησαν έκπληκτοι και απορριμμένοι αυτό που συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έναν πρωθυπουργό να ανακοινώνει ή μάλλον να υπαγορεύει και έναν αρχιεπίσκοπο να σέρνεται ουσιαστικά πίσω από τις ανακοινώσεις της πολιτείας. Στοχοποιείται ο ιερός κλήρος σαν να είναι εκείνος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οικονομική κρίση της χώρας. Στοχοποιείται ο ιερός κλήρος που συμπάσχει με τον λαό του Θεού που από την πρώτη μέρα της κρίσης είναι μαζί του, που έχει υποστεί τα πάνδυνα, που θρέφει οικογένειες, το στήριγμα του έθνους και λέγεται ψευδός ότι πάβουμε να είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι που ποτέ δεν είμαστε. Είμαστε δημόσιοι λειτουργοί γιατί προσφέρουμε και ωφελούμε δημόσια στους ανθρώπους και θέλουν να μεταφερθεί η μισθοδοσία μας και να γίνει φιλοδόρημα στα χέρια της Ιεράς Συνόδου. Αυτό είναι απάνθρωπο, αντιδημοκρατικό και αντιεργατικό. Μετατρέπει τους εργαζομένους, κληρικούς, αξιοπρεπείς οικογενειάρχες σε επέτες φιλοδορημάτων και την Εκκλησία τη μετατρέπει σε ένα πιο συντηρητικό και πιο σκοτεινό και πιο αντιδημοκρατικό. Το θέλουν αυτό. Η κυβέρνηση αυτή το θέλει. Γιατί για να επιβεβαιώνεται ότι το χρώμα της είναι λευκό, ψάχνει στην ακροδεξιά ή στα σκοτεινά σημεία να βρίσκει μαύρα για να φαίνεται άσπρη. Το χρώμα της όμως είναι το γκρι το πραγματικό. Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος, όπως και στις αρχές του Οκτωβρίου, είπε ότι φτάνει πια. Πάντοτε εμείς είμαστε μπροστά στους αγώνες. Εγώ προσωπικά εδώ στη Χίο, σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Κληρικών, έχω μπει πολλές φορές μπροστά και με την Τουντούκα ακόμα και κανείς δεν μπορεί να μου αμφισβητήσει ότι στάθηκα κοντά στο πλευρό των αδελφών μας, είτε για τα σχολεία, είτε για τη μαστίχα, είτε για τους ναυτικούς, είτε για το ΦΠΑ, για οτιδήποτε. Τώρα κι εμείς, οι αδελφοί σας, οι παπάδες σας, οι δασκάλοι, ζητάμε από το λαό μας να δείξει ότι όχι, οι παπάδες δεν είναι το καρφί στο μάτι του έθνους. Ότι οι παπάδες είναι οι δικοί του οι παπάδες. Οι δουλευτάδες που δεν έχουν ωράριο. Οι άνθρωποι που στα χρόνια της κρίσης έκαναν τα πάντα για να ανακουφίσουν τους πονεμένους συνανθρώπους. Βλέπετε, μιλάω με δυσκολία γιατί είμαι μετά από μια εγχείρηση. Όμως, ο Θεός μου άφησε τα χέρια να γράφω και κάποια στιγμή η μιλιά θα επανέλθει. Δεν θα σταματήσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Δεν θα σταματήσουμε και θα μετέλθουμε κάθε μέσο νόμιμο και δημοκρατικό και συντεταγμένο. Όπως είπε και ο αντιπρόεδρος μας, εμείς δεν είμαστε κουκουλοφόροι. Έχουμε πρόσωπο. Είμαστε νοικοκυρέοι. Δεν είμαστε τα ανήθικα στοιχεία της κοινωνίας. Είμαστε αυτό από το οποίο πρέπει να περιμένει η κοινωνία για να βοηθηθεί στην έξοδο της από την κρίση. Εκτίρουμε τον Αρχιεπίσκοπο που ενήργησε μόνος του ως ενός ανδρός αρχή. Δεν είναι αυτό δείγμα δημοκρατικής υπευθυνότητας. Εμείς εδώ στη Χίο παλέψαμε για τη δημοκρατία στους κόλπους της Εκκλησίας και δεν δεχόμεθα από κανένα Αρχιεπίσκοπο να καμώνεται πως είναι πάσης Ελλάδος. Είναι ο Μητροπολίτης των Αθηνών και έχει μια ψήφο στην Ιερά Σύνοδο και η αξία του είναι όση αυτό που περιγράφει το αξίωμά του και πρέπει ο ίδιος να το σέβεται. Και αν δεν μπορεί λόγω της ηλικίας του μπορεί να αποχωρήσει και να αφήσει σε νεότερους τη σκητάλη της Εκκλησίας. Ευτυχώς δεν είμαστε εδώ ούτε Ιράν, όπως το σας το έχω πει και παλαιότερα, ούτε όμως και Δύση, σαν τον Πάπα. Ούτε δηλαδή είμαστε μουλάδες να υπάρχει αυτή η έλλειψη της δημοκρατίας, ούτε και έχουμε και την ενδός αρχή, δηλαδή το στήριγμα και η ουσία του φασισμού, τον οποίο πολεμάμε. Κουράγιο, παπάδες μου, αδελφοί, κουράγιο λαϊ βασανισμένε.